Η Τουρκία προειδοποιεί για περιφερειακό πόλεμο εάν κλιμακωθεί η ένταση στην Μέση Ανατολή. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι πριν από την Ιρανική επίθεση η Τουρκία επικοινώνησε με το Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητώντας αυτοσυγκράτηση και οι αντιδράσεις να είναι αναλογικές. Παράλληλα, προειδοποιεί για περιφερειακό πόλεμο εάν κλιμακωθεί η ένταση στην Μέση Ανατολή. Στην ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει μεταξύ άλλων ότι πριν από το περιστατικό, δηλαδή την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, μιλήσαμε με τις Ιρανικές και Αμερικανικές αρχές και ζητήσαμε αυτοσυγκράτηση. Οι αμοιβές προσδοκίες και τα μηνύματα των μερών μεταφέρθηκαν επίσης από την Τουρκία και αναλύθηκαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για να διασφαλιστεί ότι οι αντιδράσεις θα είναι αναλογικές. Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης: «Υπενθυμίζουμε εδώ και καιρό στους συνομιλητές μας τις προειδοποιήσεις μας σχετικά με τον κίνδυνο επέκτασης και κλιμάκωσης του συνεχιζόμενου πολέμου του Ισραήλ στην Γάζα. Η Ισραηλινή επίθεση στην πρεσβεία του Ιράν στη Δαμασκό, η οποία παραβίασε το διεθνές δίκαιο, δικαίωσε τις ανησυχίες μας. Τα αντίπεινα του Ιράν σε αυτή την επίθεση και οι επακόλουθες εξελίξεις έδειξαν για άλλη μια φορά ότι τα γεγονότα θα μπορούσαν γρήγορα να κλιμακωθούν σε περιφερειακό πόλεμο». Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών καταλήγει ως εξής: «Σήμερα στέλνουμε για άλλη μια φορά σαφή μηνύματα στις Ιρανικές αρχές και στις δυτικές χώρες που ασκούν επιρροή στο Ισραήλ για να τους παροτρύνουμε όλους να θέσουν τέρμα στην κλιμάκωση. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε την πυροδότηση μιας διαδικασίας που θα βλάψει μόνιμα την σταθερότητα της περιοχής μας και θα οδηγήσει σε ευρύτερες παγκόσμιες συγκρούσεις. Παρακολουθούμε επίσης στενά τις εξελίξεις σχετικά με τις απειλές για την ασφάλεια της Τουρκίας σε συνεννόηση με τα αρμόδια θεσμικά μας όργανα και ο πρόεδρος Ερντογάν ενημερώνεται τακτικά». Την ίδια ώρα, το Ιράν φέρεται να ενημέρωσε την Τουρκία εκ των προτέρων για την σχεδιαζόμενη επιχείρησή του κατά το Ισραήλ, όπως τουλάχιστον δήλωσε τουρκική διπλωματική πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετέφεραν στο Ιράν μέσω της Άγκυρας ότι η επιχείρησή του πρέπει να είναι εντός συγκεκριμένων ορίων. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.